Είναι ήδη τραυματισμένη η κυπριακή κοινωνία, στην οποία εδώ και 2 δεκαετίες υπόσχονται φθηνό φυσικό αέριο, φθηνό ρεύμα. Ανταυτού πληρώνει εκατομμύρια πέναλτι για ρήπους και τώρα βεβαίως θα κληθεί να φορτωθεί και το βασιλικό. Ο Χρύσανθος Τσουρούλης είναι μαζί μας απόψε. Χρύσανθε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και σε εμάς και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας, καλή δύναμη σε όλους. Γιατί και με άλλο μισό δις φέση. Είναι λες και κάποιος δεν μας αφήνει, δεν θέλει να μας αφήσει να ησυχάσουμε. Ούτε καν μέσα στον Αύγουστο που ξεκινάνε και τα μπάνια του λαού. Θεωρώ στα 20-22 χρόνια που δημοσιογραφώ ότι αυτό πολύ πιθανόν να είναι και το μεγαλύτερο σκάνδαλο που βιώνουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία. Γιατί αφενός μεν έχει ένα πολύ μεγάλο αντίτιμο, μισό δις, έτσι. Την ίδια ώρα όμως έχει και άμεσες επιπτώσεις στις ζωές μας, στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει η Κυπριακή Δημοκρατία στους πολίτες της. Όφιλε να έχει φτηνή ενέργεια ο πολίτης. Όφιλε να παίρνει λογαριασμούς ρεύματος, οι οποίοι να μην τον κάθε φορά να τον κάνουν να παθαίνει καρδιακή προσβολή όταν τους βλέπει και να προσπαθεί να επιλέξει τι θα πληρώσει και τι θα αφήσει πίσω προκειμένου να έχει είτε κλιματιστικό είτε θέρμανση στο σπίτι. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και οι επιχειρήσεις, είναι και η οικονομία. Δηλαδή, κλείνουν μια ολόκληρη οικονομία έτσι, στην είναι ουσία. Ναι, γιατί είναι αλυσιδωτό. Θα περάσει τώρα ο πολίτης. Δεν θα χτυπηθεί μόνο στο ρεύμα. Θα χτυπηθεί και σε όλα τα άλλα κομμάτια που αφορούν την κατανάλωση που κάνει. Δηλαδή, θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και όλα τα αγαθά θα έχουν μια υπερτίμηση, γιατί αυξήθηκε το ηλεκτρικό ρεύμα, αυτό μετακυλίεται πάνω στην τιμή του αγαθού και πάει λέγοντας. Yes. Άρα, η ζωή του πάλι θα αυξηθεί, πάλι θα πληρώσει, άσε που θα πάρουν και τα χρήματα από το ταμείο των φόρων για να καλύψουν αυτή την τρύπα που δημιουργήθηκε. Η πιο άμεση εικάζω θα είναι αυτή που θα μας καλέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιστρέψουμε τα 65 εκατομμύρια. Πάμε να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, γιατί ο κόσμος που μας παρακολουθεί πιθανόν να νομίζει ότι υπερβάλλουμε. Και αν θυμώνουμε γιατί αυτά τα πράγματα κανονικά πρέπει να είναι μόνο σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Δηλαδή δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ανθρώπινος νους είτε πόσο συσσωρευμένη βλακεία, ανοησία υπάρχει σε κάποιους τομείς και άρα εκεί γίνεται μια ενσυνείδητη αμέλεια, είτε πόση συσσωρευμένη διαφθορά υπάρχει όπου εκεί υπάρχει ένας δόλος. Δηλαδή κάποιος θέλει να κλέψει χρήματα από το Κυπριακό κράτος. Εξηγούμε. Προκυρήσονται προσφορές. Θα πω την ιστορία με πολύ απλά λόγια, σύντομα. Προκυρήσονται προσφορές. Πάνε, παίρνουν τα χαρτιά του διαγωνισμού 16-17 μεγάλες εταιρείες, κολοσσοί. Από αυτές καταλήγουν μόνο 3 να υποβάλουν πρόταση. Αυτό από μόνο του λέει κάτι για τα χαρτιά του διαγωνισμού. Όταν όλοι την έκαναν με ελαφρά πηδηματάκια και έμειναν 3, αυτομάτως μια υπηρεσία θα έπρεπε να πει: «Ωπ, τι γίνεται εδώ, κάτι γίνεται». Δεν λέει κανένας τίποτα. Από τους 3, μένουμε στον έναν. Έτσι. Και ποιον παρακαλώ, αυτόν ο οποίος είχε και αμαρτωλό παρελθόν. Αυτός που με την πρώτη ματιά θα έπρεπε να είναι ο πρώτος από τους 3 που θα έπρεπε να αποκλειστεί. Ένας από την κοινοπραξία. Γιατί αυτή η κοινοπραξία είχε βεβαρημένο παρελθόν. Είχε ποινικές καταδίκες στο Κυπριακό Δικαστήριο και καταδίκες από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Ελλάδα. 36 εκατομμύρια στην Ελλάδα και εδώ ποινικές καταδίκες. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο δηλαδή. Και αντί να πούν, τελειώσαμε, πάμε να προκηρύξουμε ξανά τον διαγωνισμό, λένε, οπ, εντάξει, θα αποκλείσουμε από την κοινοπραξία αυτόν που έχει το θέμα και θα αφήσουμε την κοινοπραξία μόνο με τους Κινέζους να συνεχίσει. Αυτό μπορεί να είναι και παγκόσμια πρωτοτυπία, να αποφασίζει ένα κράτος δηλαδή πώς θα πορευθεί μια κοινοπραξία, ένα κοινό συμφερόντων που ξεκίνησε μαζί και ξαφνικά αποκλείεται κάποιος και συνεχίζουν οι άλλοι. Συν την παρανομία, γιατί υπήρξε καθαρή παραβίαση του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις. Και δεν σταματά εκεί η ιστορία. Μετά, αυτή η κοινοπραξία, να πεις ότι συγκέντρωσε και πολύ ψηλά ποσοστά επιτυχίας,
Πάει και να έρθει. Ουσιαστικά και το καταγράφει πολύ έντονα ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στην έκθεση του. Στην ουσία πήγαν και στρογγυλοποίησαν την επίδοσή της προς τα πάνω για να πάρει 70% και να μπορεί να περάσει στην επόμενη φάση. Δηλαδή και στις εξετάσεις δεν τα πήγε περίφημα. 70% με στρογγυλοποίηση. Και εδώ θα πρέπει να πει: μα θα πάμε να δώσουμε ένα έργο μισό δις από το υστέρημα του Κύπριου πολίτη σε μια εταιρεία που ακόμα λίγο να μην τα καταφέρει. Άσε που δεν είχε και την τεχνογνωσία που έλεγε ότι έχει, η ελεγκτική υπηρεσία λέει στην έκθεση της ότι προσπάθησε να εξακριβώσει αυτά που έλεγαν ότι είχαν ως προηγούμενα έργα και ως εμπειρία και κατέληξε ότι όλα ήταν γκουρφέξαλα, δεν είχαν τίποτε. Και μάλιστα επί του εδάφους αποδείχτηκε αυτό που λέει η ελεγκτική υπηρεσία. Γιατί? Γιατί μετά ο ίδιος ο εργολάβος ήρθε και απέκλεισε τους δίθεν εμπειρογνώμονες. Έτσι. Και δεν σταματάμε εδώ. Δεν φτάνει που τα έκαναν όλα αυτά μαντάρα. Γίνεται μια σύσκεψη στην οποία ουσιαστικά λέμε: εντάξει, δεν μπορούμε, θα είναι η καταστροφή. Πρέπει να συνεχίσουμε με τους Κινέζους. Κανένας δεν καταλάβει γιατί. Και δεν πειράζει αν κινδυνεύουμε να χάσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 110 εκατομμύρια. Πάντως πρέπει να συνεχίσουμε. Και όχι μόνο αυτό, όταν έρχονται μετά και μας απειλούν. Έτσι, θέλουμε, γιατί ήταν εκβιαστικός ο τρόπος με τον οποίο. Θέλουμε 25 εκατομμύρια ή φεύγουμε. Γίνεται μια δεύτερη σύσκεψη και αποφασίζουμε τη σοφία μας ότι θα τους δώσουμε και τα 25 εκατομμύρια. Σε ποιαν, σε μια εταιρεία που μόλις περιέγραψα τι είχε, αλλά ακούστε και αυτό, όλοι όσοι την υποστήριζαν, ποια ήταν η μόνιμη επόδος και η μόνιμη δικαιολογία που χρησιμοποιούσαν, ότι αν δεν γινόταν αυτό το έργο, θα ερχόταν το χάος, θα ερχόταν η καταστροφή, θα χάνονταν τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα στην ουσία υπέβαλαν σε αυτό που θα έπαιρνε την αποφασή ότι δεν έχουμε χρόνο να χάσουμε, είμαστε με το πιστόλι στον κρόταφο. Και πάνε και δίνουν σε αυτή την εταιρεία, όταν χρησιμοποιούν αυτή τη δικαιολογία, διπλάσιο χρόνο από ό,τι προβλέπει το συμβόλαιό της προκειμένου να τελειώσει το έργο. Δηλαδή, ούτε τις καθυστερήσεις δεν διεκδίκησε η Κυπριακή Δημοκρατία. Τις τεσχάρισε, έχασε και τις εγκύτικες και τώρα μείναμε με το στόμα ανοιχτό. Κινδυνεύουμε δηλαδή να βρεθούμε και χωρίς πλοίο και χωρίς τερματικό να πληρώνουμε για ανοιχτό, να πληρώνουμε και ακριβό ρεύμα και δεν ανοίγει μύτη. Νιώθουμε άνετα να λέμε ότι. Θα το βρούμε, είναι τόσο σημαντικό αυτό που συμβαίνει που δεν μπορούμε να κάνουμε και ιδιαίτερο θόρυβο. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Οποιαδήποτε προσπάθεια συγκάλυψης αυτού του σκανδάλου μεγατόνων είναι συνυπευθυνότητα. Και ως τέτοια θα την αντιμετωπίσει ο κόσμος. Δεν σηκώνει συγκάλυψη σε αυτό το θέμα. Πρέπει σε κάποια στιγμή κάποιοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι ο μόνος θεσμός που έμεινε σε αυτό το γέριμο τον τόπο που στέκεται όρθιος. Να πάνε εκεί αυτοί που τόλμησαν να αγγίξουν στην Αγία Τράπεζα των χρημάτων του Κύπριου πολίτη, του ρεύματος του Κύπριου πολίτη που δικαιούται να το έχει φτηνό σε μια χώρα που έχει και 360 μέρες ήλιο, για να μην πάμε και άλλο εκεί. Σκανδαλική. Για να μην πάμε και εκεί, και πληρώνει το ένα χρυσάφι μετά το άλλο για την ανικανότητα όσων τον κυβερνούν. Από τη στιγμή λοιπόν που τόλμησαν να αγγίξουν την Αγία Τράπεζα, πρέπει να δεχτούν και τις συνέπειες. Δεν γίνεται σε αυτόν τον τόπο να μην ανοίγει μύτη και το ένα σκάνδαλο να είναι το. Με τι μούτρα θα πάμε εμείς να διεκδικήσουμε ένα μεγάλο έργο στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Δηλαδή, πόσα ρεζιλίκια πρέπει να ανεχτούμε και γιατί θα πρέπει να τα ανεχόμαστε, δηλαδή. Ναι. Γιατί θα πρέπει να τα ανεχόμαστε. Δηλαδή, οι πολίτες οι οποίοι δεν διανοούνται να βάλουν το δάχτυλο τους μέσα στο μπουκαλάκι με το μέλι, δεν έχουν μάθει να ζουν με τη διαφθορά, δεν συμβιβάζονται με το κλέβω και κρύψε να περάσουμε. Τι θα πρέπει να κάνουν? Περάσαμε την ώρα του καναπέ. Σε κάποια στιγμή πρέπει να θυμώσουμε, και να πούμε φτάνει. Φτάνει. Οι κλέφτες στα δικαστήρια, στη φυλακή και πάμε παρακάτω. Γυρίσουμε σελίδα. Έτσι. Δεν γίνεται συνέχεια το ένα να έρχεται μετά το άλλο, το ένα να έρχεται μετά το άλλο. Φταίμε όλοι, άρα δεν φταίει κανένας. Φταίνε όλοι, άρα δεν πάει κανένας φυλακή. Αυτά πρέπει να τελειώσουν, αν θα πάμε μπροστά. Και μόνο να σκεφτούμε ότι αυτή η χώρα έχει ένα ΕΠ 23 με 25 δισεκατομμύρια. Το κόστος αυτού του έργου υπερβαίνει το μισό. Για να ολοκληρωθεί θα φτάσει το ένα δις, γιατί θα έρθουν τώρα να επικαλούνται 30% άνοδο στα υλικά, στα εργατικά κλπ. Συν τα 20 χρόνια
για τα οποία υπόσχονται στον φορολογούμενο φθηνό ρεύμα και στις επιχειρήσεις και στους πολίτες, πόσα νόμωση, χάθηκαν. Παίζουν με την νόμωση του κόσμου. Και να σου πω και κάτι, διαρρέουν και διάφορα παπαγαλάκια ότι είναι έτοιμο το πλήρωμα του πλοίου να πάει να το πάρει, λέει, από το λιμάνι στην Κίνα. Λες και θα πάει το πλήρωμα και θα πει, α, ήρθαμε, δώστε μας το πλοίο να το πάρουμε στην Κύπρο και θα το δώσω. Εδώ αυτή η εταιρεία έχει και το θράσος, και ας το ακούσουν οι Κύπροι πολίτες, να διεκδικά 200 εκατομμύρια στα αγγλικά δικαστήρια από την κυπριακή κυβέρνηση. Έτσι. Έτσι. Όχι θα μας δώσουν το πλοίο, θα διεκδικήσουν και άλλα χρήματα. Είναι γι' αυτό που λέω ότι σε αυτό το σκάνδαλο πρέπει επιτέλους είτε αυτοί που ενήργησαν με δόλο, είναι είτε καιρός, αυτοί που ενήργησαν με ανικανότητα και ενσυνείδητη αμέλεια, να πάρουν αυτό που τους αξίζει. Και πάντως ο Κύπριος πολίτης δεν του αξίζει να έχει αυτά. Ναι. Δεν του αξίζει. Φτάνει. Και είναι καιρός να δημεύονται και περιουσίες και να επιστρέφουν στα κρατικά ταμεία και στους φορολογούμενους στους οποίους ανήκουν. Στο τέλος της μέρας, ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Και να σας πω και κάτι, το οποίο σκεφτόμουν. Εγώ θεωρώ ότι αν τελικά υπάρχουν αετονίχηδες, θα κάνω μια εικασία τώρα, δεν μπορώ να το αποδείξω, αλλά ακούστε τι σκέφτομαι. Δεν είναι τυχαίο που επιλέγει η κινέζικη κοινοπραξία. Γιατί? Γιατί εξ ορισμού είναι οι μόνοι που δεν θα μιλήσουν. Επειδή αυτοί οι κύριοι έχουν τόσο αυστηρές νομοθεσίες στη χώρα τους, και αν ακόμα έδωσαν, έχουν δυσκολία γιατί θα βρεθούν σε κανένα εκτελεστικό απόσπασμα. Αυτό δεν το λέω για να δικαιολογήσω. Λέω ότι υπάρχει ένας ηχήνων νους, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε, έτσι, για να αρπάξει χρήματα, έτσι, να μην ενδιαφέρεται για το ότι δεν θα έχει φυσικό αέριο αυτή η χώρα, και πάντως ο Κύπρος πολίτης είναι γραμμένος στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Αυτό πρέπει να τελειώνει, δεν γίνεται άλλο. Κάποιοι έφαγαν, φαίνεται, και έφαγαν πολλά. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, Χρύσανθε. Νέο κύκλο έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων προκαλεί το